Έχουμε 4 σκυλιά, ακόμα μας φυλάνε. Και μέσα στο σπίτι, όχι έξω, γιατί έξω τα σκοτώνουμε. Εδώ μας έχουν άνοιξει το σπίτι 5-6 φορές, εμείς βάλαμε τα αλουμίνια και που τα βάλαμε τι έγινε. Οι ψηλές μάντρες και τα σειρματοπλέγματα δεν είναι αρκετά για να εμποδίσουν τους επίδοξους ληστές να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Έτσι οι κάτοικοι της παλαιάς Φώκιας που ζουν με το φόβο τα θωρακίζουν κι άλλο. Φρούρια τα έχουμε κάνει τα σπίτια μας, φρούρια. Άμα πλησιάζει τα πάρτε σας βγάλετε φωτογραφίες. Το έχω κάνει έτσι να παίρνει από παντού. Οι διαρρήκτες μπήκαν μέσα στο σπίτι του μόλις είχε πέσει για ύπνο με την οικογένειά του. Μόλις είχαμε πέσει για ύπνο και χτυπήσανε την πόρτα. Και την ώρα που χτυπήσανε την πόρτα δεν μιλήσαμε καθόλου και ανεβήκαν το επάνω σπίτι μετά από τη σκάλα και άνοιξαν το επάνω σπίτι με την προϋπόθεση ότι θα είχε εσωτερική σκάλα. Δεν είχε, κατέβηκε κάτω, πήγε να σπάσει τα κάγκελα. Χτύπησαν το παράθυρο και φύγανε. Και μετά από λίγες μέρες σπάσανε το διπλανό. Αφνού του πήρανε πράγματα. Τηλεοράσεις, υπολογιστές. Μέχρι και τις κουρτίνες είχαν κατεβάσει, να φανταστείτε. Οι κάτοικοι των απομακρυσμένων σπιτιών εδώ στην Παλαιά Φώκια προσπαθούν να προστατευτούν όπως μπορούν μόνοι τους. Οι περισσότεροι, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν μετατρέψει τα σπίτια τους σε φρούρια, τοποθετώντας συναγερμούς, κάμερες και σύρματα. Ενώ σχεδόν όλοι έχουν σκύλους φύλακες. Θα κοιτάξω εγώ με κάθε τρόπο να φυλάξω την οικογένειά μου. Χτυπούσανε στο παράθυρο πίσω με βαριοπούλα. Να σπάσουν για να μπουν μέσα. Τους άκουσε ο γείτονας γιατί δεν είχαν κλέψει πριν από 3 μέρες. Βγήκε, έριξε μια ωραία αντιφεκιά και φύγανε. Με το προηγούμενο όμως είναι αυτό που σου λέω που του κάνανε κανονική μετακόμιση. Πήρανε καναπέ, πολυθρόνες, ό,τι μπορούσαν να σηκώσουν πήρανε. Το χειμώνα τώρα, ένα βράδυ που είχε ρίχνει. Ήταν φορτηγό απ' έξω, είδαμε εμείς φορτηγό. Αλλά μπορεί να πας να ρωτήσεις τι δουλειά έχει το φορτηγό εδώ. Όταν πέφτει το σκοτάδι, στην περιοχή βασιλεύει ο φόβος. Δεν φοβούνται πλέον τίποτα. Το βράδυ αισθανόμασταν ασφάλεια πάρα πολύ. Το βράδυ ειδικά. Έχει εμάς. Το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα είναι αυτό της Αναβίσου, που απέχει 2 χιλιόμετρα.